Καλημέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα. Κυρία Κοσμήτωρα τη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών του Ελληνικού Αρχικού Πανεπιστημίου. Κύριοι συνάδελφοι από το Πανεπιστημίο της Πάτρας, κύριε Βαγιανά. Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συμμετέχοντες στο πρώτο θερινό σχολείο με τίτλο Διαχείριση υγρών αποκλήτων. Όσοι είστε στην αίθουσα και όσοι παρακολουθείτε ήδη αυθενικά, καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή σας. Ξέρετε, το θερινό σχολείο που για πρώτη φορά διοργανώνει το Ελληνικό Αρχικό Πανεπιστήμιο με αυτόν τον τίτλο, εντάσσεται μέσα στα προγράμματά του και ιδιαίτερα έχει πλήρη συνάπεια με το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που επιτελείται. Και σε καιρούς αρκετά δύσκολους, πάρα πολύ δύσκολους, αποφασίσαμε με τους συνεργάτες μας να το διοργανώσουμε και να το υλοποιήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε καταβάλει όλη αυτή τη δυνατή προσπάθεια με όλον την συμμετοχή και τη βοήθεια, κυρίως των διδασκόντων, κυρίως των συναδέλφων Ελλήνων και ξένων, οι οποίοι δέχτηκαν να βοηθήσουν αυτή μας την προσπάθεια, και γι' αυτό το λόγο τους ευχαριστώ θερμά και από το βήμα αυτό. Θα ήθελα να γνωρίζετε ότι αυτή είναι η αρχή την οποία κάνουμε σήμερα και είναι πολύ σημαντικό γιατί σε αυτή την αρχή συμμετέχουν επίσημοι φορείς με τους επιστήμονες και τα επιστημονικά στελέχη τα οποία διαθέτουν, όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπως η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, όπως φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ίδρυυσης και αποχέτευσης και οπωσδήποτε επιστήμονες οι οποίοι είναι σχετικοί απόλυτα με τις τεχνολογίες αυτές των υγρών αποκλήτων, αλλά και φοιτητές μεταπτυχιακοί και ιδιώτες οι οποίοι δεν έχουν δηλώσει συμμετοχή σε αυτό το θερινό σχολείο. Είμαστε περίπου 60 αυτοί οι οποίοι θα το παρακολουθήσουν, ένας αρκετά σημαντικός αριθμός για τις μέρες αυτές τις οποίες όλοι βιώνουμε, και αυτό για μας δηλώνει ότι πράγματι οι επιστήμονες θέλουν να εξειδικεύονται, και έτσι πρέπει να εξειδικεύονται σε θέματα εχμής και θέματα νέων τεχνολογιών. Στόχος μας, για να μην μακρηγορώ γιατί δεν είναι αυτός ο ρόλος μου, στόχος μας είναι του χρόνου να το καθιερώσουμε κάθε έτος τη διεξαγωγή του, να το διεθνοποιήσουμε. Φέτος είναι στην ελληνική γλώσσα, εκτός των ξένων οι οποίοι θα είναι στην αγγλική γλώσσα, να το διεθνοποιήσουμε ούτως ώστε να μπορούν να συμμετέχουν συνάδελφοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί, ιδιώτες από το εξωτερικό, από διάφορες χώρες του εξωτερικού, οι οποίοι ήδη μέσω των διδασκόντων τους μας έχουν δώσει αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα. Άρα λοιπόν με αυτές τις αρχές, με αυτούς τους στόχους του θερινού σχολείου, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συμμετοχή σας. Μέχρι το τέλος θα σας δώσουμε και κάποιο ερωτηματολόγιο, ώστε να μας πείτε στο τέλος, έστω και για πρώτη φορά και για αυτή την εβδομάδα, τις απόψεις σας. Ζητάμε συγγνώμη εκ των προτέρων αν κάτι δεν πηγαίνει καλά. Εμείς όμως έχουμε την δυνατότητα και όλη την προθυμία, αν θέλετε, να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόβλημα μέσα από το help desk για όσους εκ των συναδέλφων βρίσκονται απομακρυσμένα και ήδη φαίνονται μέσα στο διαδίκτυο αυτοί οι οποίοι μας παρακολουθούν. Οποιοσδήποτε εκτός της αίθουσας θέλει στο τέλος των παρουσιάσεων να κάνει οποιαδήποτε παρέμβαση, κάποια απορία, θα μπορεί να σηκώνει το χέρι του όπως ακριβώς του έχουμε πει και να μπορεί να μπαίνει μέσα και να ερωτάει το κάθε διδάσκοντα. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σας καλωσορίζουμε σήμερα και θα παρακαλούσα την κοσμήτωρα της ΤΕΤ, την κυρία Μαρία Χατζηνικολάου, να κάνει ένα σύντομο χαιρετισμό και να κηρύξει την έναρξη του θερινού σχολείου. Ευχαριστώ πολύ. Αγαπητοί μας καλεσμένοι, φοιτητές μας, συνάδελφοι, καλημέρα.
Από τη μεριά του Ελληνικού Πανεπιστημίου και της Σχολής Ειδικών Επιστημών και Τεχνολογίας, θα ήθελα να σας καλωσορίσω σε αυτό το πρώτο θερινό σχολείο, το οποίο είναι μια εντατική εκπαιδευτική διαδικασία στα πλαίσια του προγράμματος σπουδών διεθνής υποβλήτων, που σας είπε και ο διευθυντής του προγράμματος, το οποίο προσφέρουμε, όπως ξέρετε, μέσα χρησιμοποιώντας τη μεθοδολογία της εξαποστάσεως εκπαίδευση και έτσι μπορούμε να την αξιοποιήσουμε και σε αυτό το σχολείο και να επικοινωνήσουμε και να συμμετέχουν άνθρωποι και διαζώσεις αλλά και απομακρυσμένοι. Το περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και έχει να κάνει, έχει σχεδιαστεί για μηχανικούς και για επιστήμονες που ασχολούνται ανεξάρτητα από την ειδικότητά τους, ασχολούνται με θέματα που αφορούν την διαχείριση των ειδών αποβλήτων. Ενώ οι διδάσκοντες στο πρόγραμμα, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς θα δώσουν ομιλίες και σε πλαίσια αυτού του σχολείου, είναι ανάμεσα στους πιο διακεκριμένους ακαδημαϊκούς της Ελλάδας. Το συγκεκριμένο πρώτο θερινό σχολείο εστιάζει στα θέματα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων, ενώ οι προθέσεις του Διευθυντή του Προγράμματος για διεύρυνση και σε αέριους και σε στερεά απόβλητα, ακούσατε, είναι στα σχέδιά μας και δίνει την ευκαιρία να έρθετε σε επαφή και να γνωρίσετε τα θέματα της τελευταία επιτέγματα εχμής πάνω στο αντικείμενο της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων. Επίσης, θα έχετε τη δυνατότητα, στα πλαίσια αυτού του σχολείου συμμετέχοντας, να έρθετε σε επαφή και να γνωρίσετε και να αλληλεπιδράσετε με τους καθηγητές, με τους διδάσκοντες και με ειδικούς στο αντικείμενο και να αποκομίσετε μια μεγάλη εμπειρία η οποία μαζί με τις γνώσεις και τις δεξιότητες ελπίζω να συναντήσει αυτό που έχετε να βρείτε, αυτό που περιμένετε συμμετέχοντας σε αυτό το σχολείο. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό μου όλες αυτά και μοιραστεί αυτές τις σκέψεις μαζί σας, κύριε Καλαβουζιώτη, δεν ξέρω αν είναι η ώρα, να νομίζω ότι θα μου επιτρέψετε ή θα είμαι μεγάλη μου χαρά να κηρύσω την έναρξη αυτού του θερινού, του πρώτου θερινού σχολείου στην διαχείριση των αποβλήτων. Λοιπόν, καλή επιτυχία στις εργασίες.